Φίλες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και κύριοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι του μπασκετάκι. Λόγοι, είμαστε έτοιμοι για μια... Παιδιά, θες να το χαλάσεις. Επειδή πρέπει να κάνω... Χαλάσεις όλο. Ναι. Αν θες να σου πω το 20, θα μου δώσεις 30. Ποιος έφυγε, πληρώθηκε, εντάξει, θα τα δώσει σε εμάς μετά. Τον πληρώσαμε εμείς, όμως θα δώσει σε εμάς. Μην κύριοι φίλες και φίλοι, αυτό που μόλις ζήσαμε εμείς και αυτό που παρακολουθήσατε εσείς ήταν ενός λεπτού σιγή για τη μνήμη του Πάρη Νταμπούδη που παίχτηκε τον Σουπερσιάτλ στην Περιφρόνια, ο οποίος χάθηκε σε τροχαίο πριν από λίγες μέρες. Όλη η κοινότητα του Μπασκετάκι Θεσσαλονίκα League είναι συντετριμένη, επειδή είμαστε μέσα στα πράγματα, μπορούμε να σας το πούμε με σιγουριά αυτό. Τα συλληπιτήριά μας, τα θερμά, θερμότατα συλληπιτήριά μας στους οικείους του. Είναι κάτι απίστευτα δυσάρεστο. Έπειτα από αυτό, πρέπει να αποκτήσουμε στην κάπως πιο πεζή πραγματικότητα ενδιαφερόμενος στην αναμέτρηση στην οποία παρακολουθούμε μεταξύ Heroes Legends και Summer Kings στον τέταρτο όμιλο. Εδώ η επίθεση τώρα είναι για τους Legends, να χαρατζείς και τελεί απέναντι σε 2, είναι άστοχος, υπάρχει επιθετικό rebound Καραγιαούρης από τη γωνία και πάλι για χαρατζείς για 3. Έχει ξεκινήσει καλά, βάζει το πρώτο τρίποντο, 3-0 ο προηγούμενος MVP, τελευταία αναμέτρηση των Λαμόγια. 62-64 σε ένα παιχνίδι που πραγματικά έφεραν τούμπα όλο το παιχνίδι. Οι Legends είχαν βρεθεί πίσω ακόμα και με 20 πόντους στο 30-50 παραλίγο να πει τώρα η μπάλα. Συγκρατούν οι Kings. Ο Κοβίτης είναι άστοχος, θα δεν πήρε ή το συγκρατεί. Θετικό rebound έχει πάρθει για την ομάδα των Kings. Να jump shoot Φαρμάκης, εύστοχος τώρα. Μίτσο, τα χαρτιά. Ο Κόμπλος έχει ξεκινήσει ως βασικός. Για να ζεις. Ένα jump shoot και πάλι για 2 αυτή τη φορά και έρθω έξω από 5-2. Έχουν πλήρης οι Heroes Legends, έχουν πλήρη δωδεκάδα στην σύνθεσή τους, σε αντίθεση, σε χειρή αντίθεση με τους Kings, οι οποίοι έχουν μόλις 7 παίκτες συνολικά. Είναι μέχρι μέσα και στέγεται και καλά και φάουλ από τον Αποστολίδη. Το 85 λέει ο ρεφ στον Καραγιαούρη, ο οποίος έχει χτυπήσει και θα περάσει εκτός. Σύμπης με μην είναι κάτι σοβαρό. Το χορηγηθεί σημαντικό υλικό του Καραγιαούρη. Χτυπήσει λίγο στην
επαφή μεταξύ αυτού και του αντιπάλου του. Έχει περάσει ο Πρωτογυρόπουλος στο παρκέ. Στον υπέρα ο Ίντο πέρασε την μπάλα και την κατοχή για την ομάδα του. Λάθος μάθος τώρα του Μαρκόπουλου, δεν συγκρατεί ούτε και Χαλατζή στην απέναντι πλευρά. Μητσό, του στέλνεις λίγο το ρόστερ τον δεύτερο. Δεν το έχει. Καθίστε τώρα, θα πάρει την μπάλα μέχρι μέσα, είναι άστοχος, θα σμπρώξει την μπάλα στον Ιακωβίδη. Κατέρης, Ιακωβίδης, ζήτησε ο Κατέρης που θα πάρει, θέλει να αποστάρει τον Πρωτογυρόπουλο, υπάρχει ενδεχομένως mismatch. Φορμάκι σε ένα μακρινό δίποντο, είναι άστοχος τώρα, του αρέσουν αυτά, τώρα δεν δικαιώνεται για Χαλατζής. Καυστή πάσα δεν θα περάσει στον... Δεν κοιτούμε τον Πρωτογυρόπουλο. Επιδιώρησες κάτσι στον πάγκο. Δίδεις το δεκάδα και coach παράσκος παρακαλώ για την ομάδα του Legends. Ήδη πάει μέχρι μέσα και θα κερδίσει φάουλ. Και βολές. Νούμερο 33. Μητσό, το 33 ποιος είναι? Ποιος? Έστωχος στην πρώτη ο πρώην παίκτης ο Σικάριος. Έχω το στήριξη φάλο το Μωρίδη. Τέλει όλα. 5-6 τώρα. Καζή στην επαναφορά για Χαλατζής. Μάλιστα ο Βουλιουκουνάκος, ο οποίος κάθεται στον πάγκο σκεπτικός αρκετά από την πλευρά των Kings, παραχώρησε την σκεπτική συνέντευξη στην game και αναφέρθηκε στον Καζή ως πύργο, παρακαλώ. Πύργος είναι τώρα στην κορυφή, θα φέρει ένα screen, θα δώσει ένα screen στον Χαλατζή. Στα προτέσσερα βορείς θα φέρνει τον Ίντο, έχει κερδίσει. Το φάουλο από αυτόν. Στην επόμενη φάση πήρε το φάουλο από αυτόν. Προηγουμένως έκανε το φάουλο σε αυτόν. Χαμηλά. Μαρκόπουλος δίχως να χάσει χρόνο για Χαλατζής. Έχασε όμως το σουτ. Πρωτογυρόπουλος συγκρατεί την μπάλα και την κατοχή ο Μαρκόπουλος. Βορίδης στα mind games πέρασε σαν σταματημένο. Επειδή όντως ήταν σταματημένος ο πρωτογυρόπουλος αντίπαλος. Κατέρης. Με τα πολλά η μπάλα πάει στους Kings. Ιακωβίδης. Στα 18 δευτερόλεπτα γύρισε, το ψάξει μια πάσα, την βρήκε. Πάει μέχρι μέσα απέναντι στον Πρωτογυρόπουλο, ο οποίος στάθηκε ψηλά. Καθαρά έπαιξε καλή άμυνα, αλλά δεν κατάφερε να αποτρέψει τον Αποστολίδη από το να σκοράρει. Μαργόπουλος. Χέρι με χέρι στο Μωρίδη. Νικουλάκος κάνει ειδικά εφέ. Για να ζήσει. Ψάχνει μια πάσα αυτή τη φορά, τη βρήκε στον Καζή ο οποίος συγκράτησε ψηλά, είναι άστοχος επειδή την κόρη μπάντα από τον ίδιο και καλάθι από τον πρώην παίκτη τον Ελλάς Paper Bears, 7-8. Ίντο. Παίρνει τον Χαλατζή, αυτή θα περνάει στις αυρωτές απέναντι του και ο Καζής ο οποίος έπαιξε καλή άμυνα και ενδεχομένως θα λύωσε την προσπάθειά του Μαρκόπουλος. Ο Χαλατζής θέλει να τρέξει, έχει το γυδενή στα 19 δευτερόλεπτα και είναι και πάλι έστοχος. Όλα καλά. Ωραία. 9-8. Αστολίδης. Και τώρα στα 10 δευτερόλεπτα πάει μέχρι μέσα απέναντι σε πολλούς παίκτες απέναντι και στον Καζή, ζήτησε φάουλ, δεν το πήρε. Μαρκόπουλος. Μαρκόπουλος τώρα σουτ για 3, έχει βρεθεί ελεύθερος, είναι άστοχος, αμυντικό rebound. Από τον Ιακωβίδη, λάθος πάσα για τον Καζή. Συγκράτησε. Γιώργο. Ωραία πάσα. Μπορείτε να συγκράτησε. Δεν θα πάρει το maximum. Κερδίσει φάουλ. Αν δύο βολές. Αλλαγές. Ο Λεχνάκος θα πρέπει να περάσει στη θέση του Ίντο. Ο Κουλάκος τους εξακολουθεί να είναι στον πάγκο των Kings. Μπορείτε να είναι αυτό που πολύ. Δεκαοκτώ. 11-8 τώρα. Νικοβίδης. Νικοβίδης αλλάζει ταχύτητα απέναντι του Χαλατζής, παίρνει ένα screen. Ψάχνει πάσα τη βρήκε στο φαρμάκι, ο οποίος έχει απέναντι τον Καζή τώρα.
στα 10. Θα πάρει το μακρινό τίποτα και πάλι είναι άστοχος. Μπάλα μπήκε και βγήκε. Καθίσει, κάλυψε χώρο και πήρε το αμυντικό rebound. Εργόπουλος. Εργόπουλος παίρνει τα σκρίνα στον Γερόπουλο. Καθίσει τώρα από την κορυφή σου για 3 Φαρμάκη. Άρχισε να βρει, δεν το πληρώνει. Άρχισε να βγει, δεν το πληρώνει. Προθυμάκος μακρινή, πάσα Φαρμάκη. Συγκρατεί στα 20. Παίρνει τον Καζί, πολλαπλές προσποιήσεις. Κόπη και τελικά από το φορικτό των Legends. Μπάλα όμως παραμένει για τους άσπρους. Νικομίδης. Νικομίδης πάει μόνος του παίχτη μέσα. Είναι άστοχος τελικά αυτή τη φορά ο παίκτης της πρώην παίκτης των MMP. Μαρκόπουλος. Μαρκόπουλος στέκεται και τελεί στα 18 σου για 3. Είναι άστοχος. Θα σμπρώξει την μπάλα. Κατέρισαν εκεί που είναι ο Μιχαλατζής. Στο 12. Ίσως για τον Βορύδη. Ωραία συνεργασία και ένα ακόμα καλάθι. 13-8 και ετοιμάζεται τώρα διπλή αλλαγή από τον Πάγκο των Kings. Ή όχι, μονή τελικά, διορθώνουμε. Έχει σηκωθεί στη μία και ο ίδιος ξανακάτισε. Ο Πλάκος είναι έτοιμος να περάσει εντός. Ιακουβίδης. Κάνει φιλότιμες προσπάθειες ο Πολυχρονάκος για να πάρει την μπάλα. Είναι άστοχος όμως ο χειριστής των Kings, ο οποίος πήρε μόνο στην προσπάθεια. Ιακουβίδης. Αν δει τα ημάτια, είχα χαρακτηριστικά ο Κουλάκος. Νικόπουλος. Καθίς δίνει ένα screen που θα πάρει τελικά την μπάλα. Γυρίσει απέναντι στο Φαρμάκι και πάλι έρχεται το 15-18 πράγμα που σημαίνει time out. Την πρώτη γύρω του Κουλάκος 15-8. Θα χειριστούν μεταξύ άλλων την μεγάλη Λιψανδρία απέναντι στους αντιπάλους τους. Οι Kings επιστρέφουν σε πολύ λίγο με τη διαφορά με στους 7 πόντους υπέρ των Legends. Μείνετε μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν τη Σολυγαρίνα έπειτα από το time out που κάλεσε ο Κουλάκος. Κατοχή είναι για τους Kings. Μάχης δίνει ένα screen στον Διπλάκο. Ένα jump shoot παράξει, τον πάρει και πάλι είναι άστοχος. Πρέπει να τρέξουμε και να πάρουμε μούντα shoot είπε τον Διπλάκο τον Kings και τον Διπλάκο time out. Μαρκόπουλος. Καζής. Βορύδης τώρα και πάλι Μαρκόπουλος. Βορύδης έχει ξεκινήσει ως βασικός. Καλό μας είναι και είναι συμπεθεί ελεύθερος. Είναι άστοχος όμως ο Καζής. Πίσω πάλι ο Καραγιαούρης. Παίξες λέει ο Παράσκος, ο οποίος δεν θα παίξει απόψε. Ιντο. Αψολίδης πέρασε και είναι άστοχος τελικά απέναντι σε δύο και ανάμεσα σε δύο παίκτες. Μαρκόπουλος. Καλής πήρε ένα ακόμα rebound και χαρακτήρις τώρα τρέχεις. Καυτή πάσα ωραία. Βορύδης αφήνει στο καλάθι. 17-8 μέσα σε χειροκροτήματα από την πλευρά των Legends. Legends η μία ομάδα, Kings η άλλη. Πολύ μετριο προσδίνη υπάρχει. Πλάκα κάνω. Αψολίδης. Πολύ ωραία κοντά από την γωνία. Φαρμάκης και πάλι. Βορύδης τον πιέζει. Προσπονάκος ένα jump shoot έστοχο απέναντι στον Γερόπουλο, ο οποίος του δίνει τα συγχαρητήρια. Μάλιστα, πω πω, το χειροκροτεί. Είναι respect τον πρώτο Γερόπουλο. 17-10. Καλατζής ψάχνει μια πάσα από την Βρήκη στον Βορύδη, ο οποίος είναι στην κορυφή. Ο Γερόπουλος είναι ένα screen, άλλος παίκτης τώρα πάνω στον Βορύδη. Παρέδει στον Πολυκοντάκο, τώρα ταχύτατα ο Βορύδης αφήνει την παράση στο καλάθι. 19-10. Κάνε χρονοβατικό καλατζής για να δώσει το χέρι. Αψολίδης. Πλάκος παίρνει συγχρονή από τον Φαρμάκη. Στέκεται και εκτελεί απέναντι στον Καζή. Είναι άστοχο μόνο τα μπλοκ. Καζής παίρνει τον rebound από τον Γερόπουλος. Μην πάσα Βορύδη τώρα στην κίνηση. Αέρινος είναι άστοχος όμως ο Χαναντζής. Επιθετικό rebound. Και δύο βολές από τον Βορύδη. Δεν θα κερδίσει το maximum. Ο Μπίσκος είναι έτοιμος να περάσει εντός στη θέση του Μαρκόπουλου. Από την πλευρά στο Legends. Βολή του Βολή. 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 Αλλαγές, Ευαγγελίκης περνάει εντός. Θα δώσω και ο Κουτζιμπάσης για πρώτη φορά για τους Legends. Μια προσθήκη για το σημερινό και το καλοκαίρινο, διορθώνω. Μπαίνετε το μυαλό μου, έχει γίνει καλοκαίρινο. Ιντουλάκος, στην πάσα Ιντο. Φρίζει για Χαναντζή, φέρει ένα σκρίν από το Φαρμάκι. Καζής τώρα πάνω του, κοιτάξτε τι κάνει ακροματικά για να μην πάρει την μπάλα μέσα στη ρακέτα ο αντίπαλος. Για τρεις άστοχος τώρα ο Αποστολίδης. Συνδυτικό ρυμπάνω στο Φαρμάκι και η ταχύτητα το passing game του Κουλάκος δεν καταφέρει να πάρει το καλάθι.
βολές. Αυτό στην πρώτη. Θα πάρει το φαρμάκι στο rebound τελικά. Πάρε στο καραγγελό από τον πάγκο, τον Κουλάκος. Πάλι φαρμάκι, Ίντο. Χέρι λέει από τον πάγκο ο Καραγεούρης. Ο Κουλάκος πρέπει να τυπιαστούν τώρα, οι Kings πάει μέχρι μέσα. Πάλι ο Κουλάκος τυπιάς 3 στα 10 τα από 5. Είναι άσχος να βάλετε τον Αποστολίδη για να τζεις τώρα. Θυμάστε τον διάβαση. Ο Κουλάκος απέναντί του. Μπίσκας τώρα. Θα σπάει μόνος του Ευαγγελίδης. Ευαγγελίδης. Ευαγγελίδης πήγε το σύστημα, δεν έκανε αυτό που είπε ο Χανατζής. Πάει από πίσω δηλαδή, στο πια 3 στο πήρε, είναι άστοχος. Είναι στο 2 δευτερόλεπτα, Ίντο. Ίντο πάει, είναι άστοχος, η μπάλα χτύπησε πάνω σε αντίπαλό του, αλλά με κάποιο τρόπο πήγε στον Πολυχρονάκο, ο οποίος ευστόχησε επίσης με περίεργο τρόπο. Βάζοντας τέλος στο σερί, το οποίο έδειχνε το 10 στο ενεργητικό των Kings εδώ και πολλή ώρα. 10 δευτερόλεπτα επίσης, όλα για τους Legends για την λήξη της περίοδου. Ένα ακόμα χρόνο έχουν να δώσουν οι δύο ομάδες. Τζάμπασης, έξτρα πάσης για 3 από τις 45 μοίρες. Άστοχος ο Γιαχανατζής από την Κόρη Μπάουλ. Από τον Αποστολίδη και δεν υπάρχει κάτι άλλο στην αναμέτρηση μέχρι στιγμής. 21-12 στο σύνεν 9 οι Legends με teamwork. Δεν θυμίζει σε τίποτα την πρώτη περίοδο του τελευταίου του παιχνιδιού, παίρνει στα λαμόγια που είχαν μόλις 5 παίκτες, μόλις 5 πόντους σκοράρει στην πρώτη περίοδο. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο και στη συνέχεια μείνετε μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν για μία ακόμα φορά στη Sonic Arena για να παρακολουθήσουμε την δεύτερη περίοδο στην αναμέτρηση. Ο Μονάκος θα πήγαν ευθύνη για τους Kings, οι οποίοι βρίσκονται πίσω με 9. Γύρισε ο Μονάκος απέναντι πίσω από τον Βαγγελίδη. Δεν θα να βάλει το καλάθι, μέχρι μέχρι τώρα είναι άσχημη προσπάθεια των Legends Kido. Έτσι στον Τζιάμπαση 2-1-1-1, ταχύτητα πήγε να περάσει την πάσα πίσω από την πλάτη, συγκράτησε με κάποιο τρόπο και έβαλε το καλάθι πολύ φυλάκος. Και ένα 14. Μίτσο, το 56 ποιος είναι? 56 από Legends. Ωραία, ευχαριστώ. Τον Τρίτης από τη γωνία, νέα προσθήκη. Πήρε και προηγουμένως την προσπάθεια, είναι άσχος. Πέντρος από τον Τζιάμπαση. Ίντο. Κουλάκος. Βρει κάποιο χώρο, σταματάει, ξεκινάει. Ίντο τώρα πήρε από τον Τεκουλάκο, πάει μέχρι μέσα, άλλαξε με το αριστερό απέναντι στην ραγκέτα των Legends από το δεξί διάδρομο. Άσχος. Το νέα Τζιάμπασης. Γωνία είπε ο Καναγιούλης. Αποδόθηκε ο Αλεξανδρίδης, ο Βαγγελίδης τώρα. Φέρνει στον Καθέρι. Καζής. Φέρνει ότι πάλι στον Καθέρι είναι άστοχος. Έχει κερδίσει το φόρο για δύο βολές όμως. Δεύτερο φάρο 45. Καθέρι δηλαδή. Σύμφωνα με την γραμματεία. Σε ένα 14. Το 10 ποιος το πιάνει. Έστω όπως τελικά ο Καζής. Βολή 22-14. Και λίγο νεράκι στην υγειά μας. Εδώ πως και στη δεύτερη ο Χαζής, 23-14. Η φορά εκ νέου στους 9. Και μπορείς τώρα σε ρόλο point guard. Ιντο. Στα 15 δευτερόλεπτα ριξοκίνηνη πάσα μακρινό δίποντο από τον Πολυφωνάκο. Είναι άνθρωπο πολύ ψηλά ο Χαζής, θα πάρει τα μυντικό rebound. Τσιάμπασης. Μπίσκας, ο οποίος έχει φτιάχος ως αντικαταστάτης από τον πάγκο. Μάλιστα, οι 4 από τις 5 παίκτες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο παρτίο της Legends πριν του Καζή. Πριν του Καζή, Μπίσκας, Ευαγγελίδης, Διάβασης και Αλεξανδρίδης έχουν έρθει ως αλλαγές. Χρησιμοποιούν την πολυκοσμία στον πάγκο του Legends. Γεγονός ότι έχουν πολλαπλούς παίκτες απόψε. Ευαγγελίδης είναι άστοχος στην πρώτη βολή. Άσο στη δεύτερη. Αμυντικό rebound του Ρίντο. Φαίνεται στο Legends έχουν γυρίσει όλοι πίσω. Βλάκος. Βλάκος έχει κάνει φάουλ τώρα ο Αλεξανδρίδης.
Είναι έτοιμο να περάσει ο Καραγκιόγλου εκ νέου στο παρκέ. Θα περάσει στη θέση του Καζή. Και η χαμηλώνει το σχήμα των Legends τώρα. Ο Καραγκιόγλου θα παίξει μαζί με Ευαγγελίδη στην front line. Είναι η λογική. Μία από τι λογικέ. Πάει μέχρι μέσα, έχει χάσει ο Ιακουβίδη, αλλά σαν από μηχανή θεό ήταν εκεί πέρα από τον Ιχανάκο. Ιακουβίδη και πάλι σου για τρει πήρε την μπάλα και ένα σκηνέ που κατέβει. Άσχημο αμυντικό ριμπόν Καραγκιόγλου. Φτιάμεση τώρα. Αλεξανδρίδης, υπάρχει μια σκεφτή πάσα, την βρήκε μέσα στον Ευαγγελίδη. Γύρισε πέρα στον Πολυχονάκο, είναι άστοχος και ο Καραγιούρης. Πέρα δεν πήρε το επιθετικό rebound, ούτε την πάσα προηγουμένως. Ο Πλάκος. Ο Πλάκος πέρασε, στέκεται και εκτελεί και είναι εύστοχος. 23-16. Φτιάμασης. Αλεξανδρίδης. Δίσκα τώρα στα 11, παίρνει ένα σκέντρο του Πρωτογενόπουλο του Καραγιαούρη. Χάσε το συμπάθειο του Ουέντεϊντο. Πέρασε ωραία από τον Τσιάμαση και άφησε την πάρα το καλάθι. Του Καραγιαούρη προηγουμένως, διορθώνω. Αυτό είναι το γεγονός ότι ο Πρωτογενόπουλος έχει περάσει τον πάγκο. Δεν παίρνει πίσω λίγο. Το 3-18 παρόλα αυτά έχουν λιώσει στους 5 Kings. Τσιάμαση. Τον δίνει σε ένα jump shoot, είναι άστοχος. Απέναντι στον Πουλάκο, Πολυχρονάκος. Άντε Πουλάκος, Πολυχρονάκος σε ένα jump shoot, είναι άστοχος. Αμυντικό rebound του Καραγιαούρη. Χάλμα λέει τώρα στο διάβαζο, ο οποίος είχε πατήσει γκάζι, η αλήθεια είναι. 14 δευτερόλεπτα την επίθεση. Αλλάζει ταχύτητα του Τσιάμπασης από τη γωνία. Μπίσκα σου για 3, έχει βρεθεί ελεύθερος και είναι εύστοχος. 26-18. Πρέπει να αρχίσει το διχτάκι. Πλάκος. Ένα σχέδιο τον Πολυχρονάκο, το επιστρέψει την μπάσα, την μπάλα πέσει κάτω ο Πολυχρονάκος. Και εγώ πήγες τώρα στα 3 δευτερόλεπτα, πέρασε ανάμεσα από 2. Υπάρχει φόλ χαμηλά. Νικοβίδης πήρε από τον Πολυχρονάκο. Ένα σκρίνα από τον Ήντο. Το παίρνει την μπάλα, είναι άστοχος. Ζήτησαν φάουλ, είπα και από τον Kings. Ωραία μας τώρα, Μπίσκας πέρασε και θα αφήσει την πάρα στο κανάλι να πάρω τον Αλεξανδρίδη. 28-18. Λάγκος απέναντι στον Αλεξανδρίδη, ο οποίος πήρε στα όρια του φάουλ. Καστή πάσα δεν θα περάσει μέσα στην αρχή, θα μπεις και στον εκπέρα και... Διώξε. Το Γιώργος τώρα περνάει στη θέση του Καραγκιαούρη. Αυτή το δίδυμο στις συνδέξεις πολλές φορές. Της πριγκέιν. Τον Legend ή τον Pistols. Ήδω μέχρι μέσα θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, λαμβάνοντας ωραία από τον Ιακωβίδη. 28-20, μαχητικό, μαχητικότατο πνεύμα από τους Kings. Τσιάμπασης. Ο Αγγελίδης τώρα στην κορυφή. Ο Γερόπλος είναι μέσα στην αγγελιά. Μπίσκας. Ο Αγγελίδης είναι ένα screen, άλλος παίξει τώρα πάνω στον Μπίσκα. 4 δευτερόλεπτα, Τσιάμπασης πάει μέχρι μέσα και υπάρχει φάουλ, σβρότς με δείξε ωραία. Πάμε στην δείξη του Πουλάκο. Γερόπλος πήρε από την υπαρχάδα τον Μπίσκα. Τσιάμπασης για 3 άστοχο, θα σπρώξει την πάρο κατέρης. Όντως εκτός της οροπίας, ο Πουλάκος πήρε να συνεργαστεί με τον Πολυχρονάκο. Μέλα έχει περάσει εκτός. Παραμένει όμως και εκείνης για 18 δευτερόλεπτα. Ήντο. Στα 17 γύρισε. Στα βρωτές. Παίρνει σε δεύτερο παίκτη. Κόπηκε. Μέσα στο ταμπλό και τώρα 2-1-2-2. Σκαστή πάσα Μπίσκας. Και πάλι κουζιά μασής. Αλεξανδρίδης τώρα είναι άστοχος επιθετικό rebound από τον ίδιο και καλά. Διότι έχει πέσει κάτω ένας από τους αντιπάλους μέσα στην τραγέντα.
σκόρ δεν τα λέει με το ρεφ. 30-20, διαφορά στο προτυπημένη στους 10 του πάλι. Κυκοβίδης. Ένα screen, ένα jump shoot πίσω από αυτό και είναι εύστοχο. Προσμονάχος δίνει το screen. Κυκοβίδης ελευθερώνεται, σουτάρι και φτωχή. Αλεξανδρίδης. 18 δευτερόλεπτα στέκεται και είναι εύστοχος. Ένα γρήγορο κόστος του κόστος ρίχνει. Σκιάζει και πάλι το παιχνίδι με διαφορά 10 πόντων. Πολυχρονάκος. Κυκοβίδης σουτάρι λέει ο Παναγιώτης από το... Παίζεις από τον πάγκο. Λάκος, καστή πάσα. Είναι εύστοχος Κατέρης. Καλώς και βοήθειες από τον πάγκο των Λέτζες και πως είχε χέρια. Με τα 2 και στα 4. Στο 4 φουρέι λέει ο Ψιάμπασης. Ενδιαφέρον. Μπίσκας. Στον Ρίδης δεν θα πάρει, Μπίσκας πάει μέχρι μέσα. Περπάτησε, μπάρα στο σφάνι, δεν του έκανε το χατήρι. Αρνητικό rebound από τον Κατέρη. Και Κουβίδης τώρα. Κουβίδης πέρασε, ψάχνει και βρίσκει. Φάουλ που έχει το Γερόπουλο και είναι για δύο βολές. Μάλιστα διπλή αλλαγή για τους Legends. Και όπως θα περάσει στον Πάγκο μαζί με τον Ευαγγελίδη. Με Χαρατζής και Γιαγκόπουλος για πρώτη φορά. Ο Μάκος και Κατέρης θα περάσουν εκτός επίσης για τους Kings. Παρμάκης και Αποστολίδης. Ναι, στην πεντάδο των Kings, 32-25. Στην 4, 32-26. Τα 14 λεπτά σκαστή πάσα. Αλεξανδρίδης γύρισε, είναι άσχημος από την κόρη. Μπάουν και κόψιμο. Φάουλ που έχει χρωτήσει το νούμερο 10. Δεύτερο φάουλ το 10. Second φάουλ. Ναι, ωραία. Δεύτερο φάουλ του Ίντο. Άσχημος η πρώτη βολή. Αμυντικό rebound. Τον Αποστολίδη. Τώρα πέσει στους 6 και οι Kings έχουν και την κατοχή. 3 λεπτά πριν τη λήξη του πρώτου μισού. Θα μέχρι μέσα ο Ιακωβίδης είναι άστοχος. Αμυντικό rebound. Αλεξανδρίδης καστή. Θα βρωθεί τρίπλα πέρα στον Ίντο. Δεν πάσα Μπίσκα συγκράτησε και άφησε στο καλάθι. Ένα στα κόμματα χύνοντας ο συνδυασμός. Μπίσκα τελειώνει για να τζεις σερβίρι. Για να τζεις σερβιτόρος. Στο 8 η διαφορά. Ίντο. Κατεβάζει την επίθεση. Φορμάκης. Διακομίδης. Χέρι στην μπάλα σου τάρι λέει ο Καζής. Έτσι να ανοιχνεύσει. Και όταν σουτάρει στο κόντο Φορμάκη μακρινή από τον Γερόπλο. Κρινή πάσα δεν θα πάει όμως στον Αλεξανδρίδη. Ίντο. Φέρετε στον Γιαχανατζή. Διακομίδης. Φορμάκης δίνει το σκρίν την επιλογή σου για 3 άστοχο. Ο Γερόπλος ήταν πίσω από το screen. Αλεξανδρίδης. Εάν δεχτούν καλάθι, time out λέει ο Μάκης. Ο Μάκος από τον πάγκο των Kings. Άστοχη όμως η προσπάθεια του forward των Legends. Ίντο. Ίντο τον Σολίδη. Ωραία πάσα, έχει βρεθεί ελεύθερος και θα αφήσει στο καλάθι. Παρμάκης, λαμβάνοντας από τον Διακοβίδη. 34-28. Καλατζής. Αλεξανδρίδης, θέλει να γίνει στον Μπίσκα. Στο 10 δευτερόλεπτα. Γιαγκόπουλος δίνει ένα σκριν για Καλατζής πήγε να τροφοδοτήσει μέσα στη ροκέτα τον Γερόπουλο και υπάρχει φάουλ. Μπίσκα και έχουν... Έχουν δώσει αντιαθλητικό. Έχουν ζητήσει αντιαθλητικό παίκτες τον Kings και πράγματι αντιαθλητικό είχε φύγει. Λέει ο ρεφ. Στο πως δύο βολές συν κατοχή για τους Kings. Ο Κουλάκος θα εκτελέσει τις βολές.
άστρος στην πρώτη. Βίσκας περνάει στον πάγκο. Παρκόπουλος στη θέση του. Νικουλάκος εύστοχος στη δεύτερη. Συμπληρωμένο ομαδικά είναι και 19 για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. 34-29. Ίντο. Νικουλάκος. Στην πάσα Φαρμάκης πάλι Ίντο σε 3 δευτερόλεπτα. Και εκτελεί, είναι άστοχος το αμυντικό rebound από τον Μαρκόπουλο. Λάθος πάσα, έκρυψε ο Ίντο και πάει μόνος του μέχρι μέσα. Τι είναι εύστοχος. 34-31. Διαφορά στους 3, παίρνει ακόμα περισσότερο λίγο πριν τη λήξη του πρώτου μισού. Μαρκόπουλος στους 3 θέλει να βάλει ένα τέλος και τον βάζει προσωρινά. Θέλει να βάλει ένα τέλος στο το γεγονός ότι πλησιάζουν οι αντίπαλοι του. Το σκορ. Μια άμυνα χωρίς φάουλ, παράσιμος φερόμενος ως κόμπτς απόψε. Αμυγός. Ίντο στην weak side. Φυτίνει η πάσα. Πήγε όμως στον Νικουλάκο και σουτ θα πάρθει από μακριά από τον Νικουλάκο. Είναι άστοχο. 22 δευτερόλεπτα όλα για τους Legends. Μία έκαψε από τον μπάγκο αυτόν. Για να δεις. Κρατάει την Hero from Visa. Μία φέρνει τον Γερόπουλο που ανέβει δύο ψηλοί πάνω τώρα. 4 δευτερόλεπτα για τον Χαναντζή. Σούτια 3 Μαρκόπουλος και πάλι δεν θα κάνει το back-to-back. Κατά τη λήξη της δεύτερης περίοδου. 37-31 λοιπόν τελικό σκορ πρώτο μισού. Μπροστά με 6 πόντους Legends. Έχουν καταφέρει να ρίξουν διαφορά στα πρόσφατα δρόμενα. Ακόμα και στους 3 έχουν βγει πίσω με διψήφια διαφορά πάρα από μία φορά. Kings, παίρνουμε μια ανάσα και εμείς και οι παίκτες, πολύ πιο σημαντικά. Καθώς είναι και η ζέστη ένας παράγοντας. Στρέφουμε σε πολύ λίγο και συνέχεια μιλάτε μαζί μας. Με συνοδεία γρήλων λοιπόν στο background, έχουμε επιστρέψει στην ζώνη Γαρίνα. Πολύ καλή γρήλη, αρκεί να μην σκαρφαλώνουν πάνω μου και να με τρομάζουν, γιατί πριν κάποιες μέρες στη μετάδοση αυτό έγινε. Δεν ήταν πολύ ιδιαίτερη. Ιδιαίτερα έτσι ευχάριστη εμπειρία. Πρώτη κατοχή είναι για τους Legends. Έχει βάλει πλάτη, γυρίσει ο Βορύδης έχοντας επιστρέψει για την τρίτη περίοδο. Είναι άσοχος, έχει ζητήσει ότι η γωνία θα τον βρεθεί για αρκετά μεγάλη το διάστημα ελεύθερο στον Χαρατσίδη. Θα κλέψει τώρα. Να δεις, καστή πάσα. Στον κόμπλο στη γωνία στα 14 κόψε χωρίς από τον πάγκο των Legends. Για 3 για Χαρατσίδη είναι άσοχος. Δυτικό rebound του Γκαζί και καλάθι. Είχε σε λάθος χρόνο σε πρώτη φάση ο Αυτολίδης. Και το 39-31 είναι γεγονός. Αυτολίδης πέρασε μέχρι. Κόπηκε από τον Καζί. Συγκριθεί την μπάλα για να δεις. Σε 16 δευτερόλεπτα για να δεις ψάχνει μια πάσα. Τη βρήκε στον Γιαγκόπουλο. Σκαστή πάσα. Περάσει εκτός από τον Καζί. Το πόδι του Καζί. Ίντο. Ανοίξαμε το φαρμάκι. Ιωβίδης. 9 δευτερόλεπτα. Την κορυφή σου για 3. Έστοχο. Αυτό το αποστολίδι παίρνει το αίμα του πίσω για την προηγούμενη φάση μερικός. Με την 34. Ερχόμουλος. Καζίς από την κορυφή σου για 3 και έπειτα από πρωτοπέ από τον πάγκο είναι άστοχο. Διαφορά στους 5 παραμένει. Ίντο. Ο Τζάμψο είναι άστοχος. Για να τζεις. Νικόπουλος τώρα. Βρέτε στο Φαρμάκης. Στέκεται, έχει σταματήσει την τρίπλα. Για να τζεις και πάλι. Να δεις τώρα για να το αποστάρει. Θα αποστάρει σε πρώτη φάση το καθαίρι. Στα 10 δευτερόλεπτα. Μαρκόπουλος από την κορυφή σου για 3 είναι άστοχος. Νικόπουλος στο rebound. Βρίσκεται στέκεται και εκτελεί. Είναι άστοχος. Αμυντικό rebound από τον Βορύδη. Βορύδης. Βρίσκεται κάτω ο Καζής. Υπάρχει deflection από τον Ίντο. Η μπάλα πάει στη γραμματεία. Ο μεγάλος.
Τακόπουλος. Δίνει ένα screen. Θα πάει να βγει ένα πικ εν ρολ. Θα σμπρώξει όπως είπα ο Κατέρης τελευταία στιγμή. Λίγο πριν πιάσει ο Καζής που χαλάει τα χέρια. Ήντο μέχρι μέσα μόνο τα μπλοκ. Θα το πήρε, αλλά έχει προηγηθεί φάλου που έχει χρειαστεί στο Μαρκόπουλο. Ποιος ξέχασε να βάλει κινητό στο θόρυβο. Ποια γελάσε την άκουσα. Τυροβίδης. Μέχρι να μην πω δύο απέναντι και στον Καζίδο Γέντσι και αυτόν και είναι έστοχος. 39-36. Μαρκόπουλος. Την τελευταία φορά που η διαφορά έχει πάει στους τρεις έβαλε τρίποντο ο Μαρκόπουλος λίγο πριν τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Για να δούμε τι θα κάνει τώρα. Βορύδης. Δεν είναι ασκρία από τον Καζί. Βάλει και ο Κόπουλος ένα μαχαιρινό δίποντο απέναντι στο φαρμάκι. Τον πληρώνει με το ίδιο νόμισμα το φαρμάκι. Βάλει ο δεύτερος. Ήντο. Μάκης, πάλι Ήντο. Σουτιάς 3, σάστοχο από τον Αρθολίδη. Μεκόπουλος, rebound. Μεκόπουλος μια μακρινή, μεγάλη πάσα, βρήκε τελικό αποδέχεται και Χαρατζή. Μπορείτε στα πέση κάτω από την κόρη rebound και πάλι από τον Καζί υπάρχουν διαρτηρίες. Τώρα πολύ παραστατικά δείχνει ο Ήντο το πόδι, λέει ότι έχει πόδι στην προηγούμενη φάση και πρέπει να σταματήσει το παιχνίδι. Οπότε πάλι πάλι του. Αποστολίδης πήρε από τον Εγωβίδη, ο οποίος βρίσκεται στην κορυφή του Μάτσου. Ωραία, πάσα Κατέρης έχει κερδίσει το φάουλ του Λιοχαναντή. Θα μιλάω το φάουλ. Ο Γιώργος δίνει οδηγίες για το placement του Καζί. Τεκοβίδης στα 11. Για 3 στο σύμπλο του Τεκοβίδης. Ο Φαρμάκης είναι άστοχος και έκανε το rebound. Πετάξει την μπάλα μπροστά εκεί που έχει βρεθεί. Έχει ξεχυθεί. Είναι άστοχος όμως ο Γιαγκόπουλος. Κάτω από το καλάθι. Ήντο. Είπε στις σταυρωτές. Πέρασε. Θα αφήσει στο καλάθι. Είναι άστοχος. Λέτε εδώ ότι μόνο δεν έβαλαν δύο πόντους. Δέχτηκαν και όλα. Συνολικό deficit, συνολικό έλλειμμα από τις δύο στέρι φάσεις. 4 πόντων. Μαρκόπουλος. Μπορείτε και πάλι. Καναζής. Ωραία πάσα. Καναζής θα γυρίσει. Η περιστροφή θα τον δικαιώσει. Ένα ακόμα καλάθι. Σηκωθεί όπως είναι συνολικά. Την βοήθεια του πάλι του. Ωραία σκηνή. Ωραία φάση. Ωραία φάση και καλή φάση. Φαρμάκης, το 14-4 ωραία πέρασε, είναι άστοχος όμως ο Κατέρης επιθετικό rebound, κόπηκε από τον Γιαγκόπουλο, ξανά επιθετικό rebound και καλά στον Φαρμάκη, παρά το γεγονός ότι πήδηξε ο προσωπικός του πόρος και παραλίγο να τον κόψει. Και Χαρατζής. Χαρατζής ετοιμάζεται αλλαγή από τον πάγκο των Kings. Βορύδης. Ωραία πάσα ζήτησε, είναι άστοχος όμως ο Καζής. Στολίδης. Βίδης, Φαρμάκης τώρα. Μακρινό δίποτο, είναι άστοχος, Μαγκόπουλος στο rebound. Καναζής. Μαγκόπουλος και έχει ζητηθεί κάτι, ακούστηκε για time out από τον Πολυχρονακό. Συγκρατεί ο Βορύδης και πάει μέχρι μέσα η μπάλα, μπήκε και βγήκε όμως, δεν το έκανε το χατήρι. Έπειτα από το μίνι χορευτικό, μίνι ακροβατικό, Φαρμάκης. Ήδω τώρα. Να το περάσει εκτός. Έπειτα που παρέμβει το Χαλατζή. Μάζεται διπλή αλλαγή από τον πάγκο των Kings. Ο Κράγος και ο Αποκλήτης περνάνε εντός. Ο Κράγος. Αποκλήτης και Κατέρης περνάνε εκτός. Λάκος. Φαρμάκης, ήδη ο δώρος του 2-3 λεπτά. Έχει τραπάσει ο Φαρμάκος. Δεν είχαν αντιμετωπίσει το γεγονός ότι τελείωνε ο χρόνος του πίτρου της Λεμικίνης. Και πώς τέλειωνε η μπάλα στα χέρια. Μαυρίδης στην επαναφορά. Για να μην τώρα, Μαυρίδης, ο νούμερο 28. Μια προσθήκη στην πεντάτο των Legends.
τρίτη περίοδο, στα μέσα αυτή. Βορύδης, ερχόμενος από τη γωνία απέναντι στον Ιακωβίδη. Φαρμάκης εναντίον του Καζή. Καζής θα χάσει την μπάλα. Μάλλον θα χαθεί και η κατουσία τους Legends. Νικουλάκος, 16 δευτερόλεπτα. Στέκεται και τελεί, είναι άστοχος. Καζής το rebound, θα χαραδείς. Αυτή τη φλέξιον δεν θα καταφέρει να κλείσει ο είδο τι work ethic είναι αυτό. Να κλέψει και δεύτερη φορά την μπάλα. Μαρκόπουλος από μακριά είναι άζωγος έρμπολ. Χωρίς αντίπαλο με ζάλι. Είδο. Νικοβίδης, παίρνει να στείλουν το φορμάκι. Εξήγησε, θα βγάλει μια πάσα, η μπάλα περάσει εκτός. Τον παρέα μας εκπάλλου. Ρουχνάκος. Μαυρίζεις. Όλες τα ρόλια βέβαια στο Μαυρίζι. Σκέφτεται την επόμενη ευθύνη στη Βαρμάκη. Ξέρω μακρινό δίποτο και πάλι είναι άσχομος όμως. Να ζει στο rebound. Αρκόπουλος, μεγάλη πάσα. Για να ζει στο 15. Παίρνει deflection και πάλι τον ίδιο η μπάλα θα περάσει. Το άλλο μισό δεν υπάρχει πίσω προφανώς. Αργόπουλος. Αυτό δευτερόλεπτο χωρίς για screen. Λάθος πάσα. Πολύ μισή τύπη στη γωνία. Περίμενε για χαραζίστη. Υπάρχει φάουλ. Στο πολύ χρονάκο. Θα μπορείς να πίσω μπορείς. Πολύ χρονάκος. Και κουλάκος τώρα. Ίντο. Μάκος στα 15 δευτερόλεπτα. Νικουβίδης. Νικουβίδης πέρασε, πήγε να περάσει μέσα από δύο. Το κατάφερε και έβαλε και το καλάθι. 45-42. Καλής την παραφορά. Μπορείτε τώρα. Μέσα για άμυνες από τον Αποστολίδη. Ίσως ανέβει στο κυβερί ψωμα της όλη γαρίμα. Φίσκας. Πάει μέχρι μέσα απέναντι σε τρεις παίκτες ο Καζής. Βάζει το γαλάτι και πάλι 47-42. Κάνει την αστική χειρονομία. Νικουλάκος. Παρμάχη σου για τρεις αυτή τη φορά. Φιλιάζει το γόσο Καζής στο rebound. Έχω να ζεις. Μακρινή πάσα με βρεθείς. Σαν και αυτός με σειρά του μια πάσα. Δεν δείξει τον Καζή ο οποίος είναι στην κορυφή. Έχω να ζεις τώρα στα 13. Ένα σκηνή από τον Καζή και πάει μέχρι μέσα. Ωραία πάσα. Άστοχος όμως ο Μαυρίδης, ο Βορύδης, Μαυρίδης στο επιθετικό rebound. Για να ζεις. Τα αυτό δευτερόλεπτα ζήτησε και πήρε ο Μαυρίδης. Καζής και πάλι από την κορυφή σου για 3 απέναντι στον Ίντο. Είναι άστοχος επιθετικό rebound και πάλι από τον Βορύδη. Ο Βορύδης μέχρι μέσα κερδίζει το φάουλο από τον Φαρμάκη. Και δύο βολές μαζί με αυτό. Δεύτερη έχω την εντύπωση ότι έχουν ετοιμάσει αλλαγή η κίνηση. Μας δεν περάσει τόσο ο Κατέρης. Αλλαγές! Έχει τη δεύτερη. Παρμάκης στο πάτη της μετράψης εντός και μεταξύ 49-42. Το παρέμει στους 7. Για άμυνα λέει ο Ράστος από τον πάγκο στους για 3. Προσπαθάνε στο επιθετικό rebound, απέναντι σε δύο παίκτες, τι έκανε! 49-44, πολύ δύσκολη προσπάθεια. Μαυρίδης. Μαυρίδης. Βρες μέσα λέει ο Γιαγανατζής. Μαυρίδης. Στα 9. Άρχισε με τον Μαυρίδη στο ποστάρι και πάλι υπάρχει κλέψιμο τελικά. Ομαδική εργασία που βγήκε το αμυντικό play των Kings από την γωνία. Η Νικουβίδης πήρε από τον Νίκη και πάλι δεν θα πάρει το τρίποντο. Τελευταίο 45 δευτερόλεπτα πια για την τρίτη περίοδου. Καλάθι και φάουλ! Από τον Κατέρι να πάρει τον Νικουβίδη και πάει μόνο ο Παράσκος. Στρέφουμε σε λίγο έπειτα από αυτό.
φορά πέφτει και πάλι στους 3 και μπορεί να πέσει ακόμα και στους 2 αμέσως έπειτα από το time out. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Μείνετε μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν έπειτα από το time out. Κατέρης έχει δικαίωμα για μία λίγο πολύ έπειτα από την πολύ εντυπωσιακή συνεργασία που έκανε με την Βίγκη και πράγματι μετατρέπει τη βολή σε σκορ 49-47. Πάμε για ντέρμπι. Πρόσωπο να τα χώσω για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Σε βρίσκει συγκράτηση με τον Ψωνίδο, έχει κλειστεί από 2, πήγε να πάρει το φάουλ, ενδεχομένως είναι άστοχος, με την κόρη πάνω να βρίσκει. Φίσκας, βρίσκει από τη γωνία, θα πάρει το τρίποντα, έχει βρεθεί υπερβολικά ελεύθερο για να μην το κάνει, είναι άστοχος, πολυθανάτος στο rebound. Φωνές για μία επίθεση, αυτή τη φωνές ακριβώς, τεχνικές σιρήνες. 4-1 τα ομαδικά, 15 δευτερόλεπτα για τη λήξη της τρίτης περίοδου, όλα για τους Kings. Στέλνει το χρονόμετρο. Εγώ βρίσκει στις Kings οι οποίοι μπορούν να προσπεράσουν ακόμα. Από την κορδιά Πολυθανάκος για 3 είναι άστοχος, μπορούσαν ακόμα και να προσπεράσουν. Κάποιος θα ανοίξει και η τρίτη περίοδος, όπως θα μπορούσαμε να έχουμε. Έρχεται από τη ρίξη της δεύτερης περίοδου, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την έναρξη της τέταρτης. Είναι μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν στη Sony Arena για την έναρξη της τέταρτης περίοδου. Πολλά συστήματα ακούστηκαν από δύο πάγκους κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης. Τώρα να τους πάσουμε ακέραιες πληροφορίες για κάποια από αυτά. Για το κλέψιμο Μαυρίδης κρατεί την καλοκαιρική την μπάλα. Συνεπώς ο Μπίσκας στην πάσα υπέροχα. Τι έγινε μόλις τώρα, τι μου μπορεί να ήταν αυτό από τους Legends. Σε άμενε της επίθεση. Όλα αυτά μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Πολύ smooth η μετάβαση. Smooth basketball criminal Michael Jackson. Μαυρίδης στην πάσα Ίντο, Πολυθανάκος τώρα στα 7, έχει κλειστεί από 3 για 2 έστω ο Πολυθανάκος. Ξέρεξε λίγο την θεία ηθήνη μας, δεν πειράζει, 51-49. Θα το περάσει εκτός. Θα φέρεις ανάμεσα από 2, είναι άστοχος επιθετικό rebound, δεν θα έρθει από τον Πολυθανάκο. Θέλει να τρέξει ο Ψωνίδης, σαν νίντζα έρθει από πίσω και έκλεψε την μπάλα ο Ψωνίδης. Ολοκλήρωσε το κλέψιμο. Γιακοβίδης, Ίντο. Ίντο πέρασε ανάποδο, λέει, απ' άστοχο. Καζίς το rebound. Καζίς τώρα πέρασε από τον Ψωνίδη. Από την γωνία Μπίσκος. Μπίσκας. Για να δεις και πάλι από την κορυφή, ο Χατζής έχει πάρει τρίποτα από εκεί πέρα. Καλό passing game. Ο Ρίδης άλλαξε και πάλι. Τώρα θέλει να αποστάρει ο Αλεξανδρίδης. Για 3 Μπίσκας είναι ελεύθερος. Υπέροχο teamwork και πάλι αποδιοργανώνοντας επαρκώς για να βρεθεί ελεύθερο τρίποτο και να μπει την αντίπαλη άμυνα από τους Legends. Νικοβίδης. Νικοβίδης. Πάλι ο Νικοβίδης για 3 από την γωνία. Είναι άστοχος. Μάχη για το rebound. Αμυντικό. Τώρα θέλει να τρέξει ο Μαυρίδης αφήνοντας την μπάλα στο καλάθι, 56-49. Σ' άμυνες έχει ξεκαθεί στον πάγκο ο Καραγιώλης. Οκ, Νικοβίδης. Κάτσε όλη τη φορά στον πάγκο, Αποστολίδης συγκρατεί την μπάλα και την κατοχή. Νικοβίδης σε κατασπάσει την ισορροπία του Κοτέρης από την γωνία, μακρινό τίποτα ο Πολυχρονάκος. Έχει το χώρος απέναντι στο Μαυρίδη. Συνεπισμός τώρα από τον πάγκο των Legends, καθώς η διαφορά πέφτει στους 5. Η Χαλατζής. Θέλει να αποστάρει τώρα ο Κατέρης. Ο Βρίδης. Πάλι ο Κατέρης στα 8, θέλει και πάλι να αποστάρει τον Αποστολίδη. Πάει μέχρι μέσα, περαιτέρω μέχρι μέσα, είναι άστοχος. Δεν παίρνει το μυθικό rebound. Παίρνει το μυθικό. Θέλει να τρέξει ο Ιακωβίδης. Τι πάσα πολύ Χωνάκος, ανάποδο λέει απ' τον δικαιώνει. 56-53, δεν λένε να τα παρατήσουν τι κι αν έχουν βρεθεί πίσω με πολλούς τρόπους οι Kings. Με μεγάλες διαφορές, με μικρές διαφορές, με κόντρα momentum. Είχα να τζεις. Δίνει το screen στην επιλογή. Ο Βρίδης από τη γωνία στα 6. Πάλι για να δεις έκανε μια προσπίση και πάει μέχρι μέσα. Ο Μαυρίδης έχει βρεθεί ελεύθερο σου για 3. Άστοχος ο Βρίδης. Κόρη μπάουντ όμως. Τι καλά θα έκανε ο Αλεξανδρίδη. Είναι το 8-3 και ετοιμάζεται να περάσει ο Μαυρίδης για τους Legends. Είδω.
έχει στα 14. Ίντο. Αφροίδης. Μπράβο Σόκο, μπράβο, καλά είσαι πάλι. Πάλι Ίντο. Μπράβο στο Λίγο στα 5 δευτερόλεπτα, τώρα φέρνει στον Καλατζή. Πάει ανάμεσα σε δύο, ο άλλος παίκτες πήγε το καλάθι, πήρε και το φάουλ. Και θα προσπαθήσουν οι διπλές αλλαγές. Ο Βεγγελίδης και... Μπορείς να είναι εδώ. Κασίς περνάει στον παγκό. Αυτή πολύ. 98-55. Όπως και ο Μαυρίδης στον παγκό το λέτε. Μόλις ένα φάουλ. 58-55. Φανέλα δεν επέκτησε στον Legends με τεχνικό άλλο. Μωρίδης. Στον Μωρίδης ήταν ζήσει τώρα στο 8. Μωρίδης. Για να δεις έκανε μια προσπίση, στέκησε και εκτελεί στη μίξη του χρόνου. Είναι άσαγος, παίκτης κάτω, σηκώνει τα Μωσολίδης. Ήντο. Ήντο. Οπα, σηκώθηκε. Είχα να ζήσει και έχει κάνει το φάουλ. Παρακόλουσε δύο βολές. Τον πρώην παίκτη του Σκάριο, τον Ίντο. Φανέλα λέει και πάλι. Φανέλα! Φανέλα λέει. Τι από τον πάγκο στην παίκτη σου. Φυσικά. Σαν διαγούρι. Φυσικά η Βαγγελίδη θα πάρει. Έχει χτιστεί από δύο. Θέλει να αποστάρει τον έχουν στοχοποιήσει φανερά. Η παίκτη στον Kings και υπάρχει παράβαση. Λοιπόν που έχει την ίδια κατέρη χαμηλά. Μισή λεπτά όπως λέει ο Ρεφ Φίσκας. Μαγγελίδης χώρα μπροστά το πάει μέχρι μέσα. Κόπηκε όμως από τον πρωθυπουργό του Λίβανο. Φίσκας θα πάρει την μπάλα ξανά επίθεση για τους Legends για τρεις άστοχος. Και πάλι επιθετικό rebound. Ξανά επιθετικό rebound τον Αλεξανδρίδη αυτή τη φορά. Φεγγόνες από τον Βορύδη. Χάσαμε τον Λέτμιν. Πόσο σερή επιθετικά rebound πήρε τον Legend σε μία μόλις φάση. 15-7 συνολικά τα επιθετικά rebound. Για Legends και Kings αντίστοιχα. Θα το φάουλ που κατέβηκε στην Ελλάδα. Στην της άλλης. 4-18 και 1-11 τα τρίποντα αντίστοιχα για τις δύο ομάδες. Ας στην δεύτερη βολή αμυντικό rebound. Το κατέρι. Αυτολίδης. Ήντο. Πάει ο Μουσολίδης σε αυλή γωνία, πολύ φωνάκος. Πάει μέσα μέσα στην κρατή. Υποβίδης τώρα 5 δευτερόλεπτα, τελειώνει ο χρόνος επίθεσης. Αλυσμίδης ο Βενεδίκης, ήρθε 3 άντρο, πάει το rebound, χωρίς να έχει τελειώσει ο χρόνος επίθεσης. Ήθελε και ανανεωθεί, ιδιωτικό rebound Ήντο. Και γυρίζει από την άλλη και κάνει πολύ το καλάθι. Πρέπει να κάνει την προσπάθεια και του κατέρι. 58 όλα, ισοφάριση της Ωρεκαρίνα είναι γεγονός. 4:30 για τη λήξη της περίοδου. Συνεπώς της κανονικής περίοδου. Πίσκας. Βαγγελίδης ανεβαίνει ψηλά. Στην γωνία Βορύδης. Στραπάσε στην κορυφή Αλεξανδρίδης. Αλεξανδρίδης παίρνει την εσωτερική. Είναι άστοχος. Αμυντικό rebound. Από τον Αποστολίδη. Μπορεί να προσπεράσουν σε αυτήν την έδειξη. Κίνγκ ενώ ετοιμάζει τον πρωτογυρό που πέρασε εντός. Είδο σου πια. Τρεις. Άστοχος. Βάλα πίσω και βγήκε αμυντικό rebound.
χρειάζεται για τρέξιμο από τον Αλεξανδρίδη, ο οποίος έχει κερδίσει φάουλ. Έχει κερδίσει τον Ιακώβ. Παίζει, περνάει στον πάγκο, Φαρμάκης Τέστο. Ετοιμάζεται διπλή αλλαγή από τους Legends. Πρωτογυρόπουλος και Κουτσιάμπασης περνάνε στις θέσεις των Αλεξανδρίδη και... Είναι άστοχος τελικά. Θετικό rebound, έκανε μια προσκύνηση. Είναι άστοχος όμως ο Ευαγγελίδης, έχει πέσει κάτω για Χαρατζής. Μπράβο, Δημήτρη! Μπάλλον είναι για τους Legends. Για Χαρατζής είναι παραφορά. Ρε πας Ευαγγελίδης, θα την μετατρέψει σε ασίστ. Σαν Λουκουμπάκι. Κουβίδης είδε τώρα Φορμάτης κουβίζει καλά όλους τους παίκτες οι Legends, ένας από αυτούς ήταν και ο Φορμάτης, πήρε την μπάρα και αστόχησε με όμως καλή άμυνα. Τσιάμπασης, Τσιάμπασης λάθος πάσα, παραλίγο να κλέψει ο Ιακουβίδης. Σήκει και εκτελεί, όμως είναι άστοχος ο Βορύδης, υπάρχει μάχη για το rebound. Βγάζεται λίγο νικητή τον Ιακουβίδη. Στολίδης, Ιντο, πολύ καλή άμυνα και για μία ακόμα φορά από τους Legends. Πάει σε ρόλεπτα. Μάκης, προφυλάκος από τη γωνία σου για τρεις, είναι άστοχος αμυντικό rebound από τον Βορύδη. Για να ματζείς. Βορύδης και πάλι, στα 14 δευτερόλεπτα. Ο Κελίδης ωραία πέρασε, είναι άστοχος όμως. Μάκης το rebound, όχι, Ιντο τελικά. 2-36, το παιχνίδι σιγά σιγά στην κόψη του κυριαρχιού. Ξεκινάμε στην grand slide στην Ορκαρίνα. Από εδώ και πέρα κάνουμε λεπτομέρεια. Μετράει όπως αυτή και το Χαρατζή, ο οποίος έκλεψε. Τώρα στο ανοιχτό γήπεδο θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Ο Βορύδης φοβάρασε από την ουσία μας 62-58 μαξιλαρά και 4 πόντο για τους Legends. Ιντο. Και Κουβίδης από την γωνία. Περαισκεύει το Φαρμάκι, θα εκτελέσει πίσω από αυτό για 3. Είναι άστοχος ο αμυντικό rebound του Βαγγελίδης. Θα μας δεις. Αν μπει time out, λέει ο διπλός από τον πάγκο. Βορύδης. Μεγάλη λέει ο Καρακιόνης από τον άλλον πάγκο για Καρακιόνης. Θα σου πας ο Βαγγελίδης. Θέλει να αποστάρει τον Φαρμάκι, γύρισε πίσω από αυτόν. Πήγε να βγάλει μια λάθος πάσα όμως. Εκεί που περίμενε να είναι ο Καρακιόνης. Λάθος στη συνεννόηση των δύο. Έναντι 7 των αντιπάλων τους. Στολίδης για 3. Μόνο τον μπλοκ κάτω θα σμπρώξει την μπάλα που κερδίζει εκεί που είναι. Όχι, ο Χαρατζής. Χαρατζής. Χαρατζής τώρα από την κορυφή. Πήρε από την Κουτσιάμπαση. Παίρνει ένα σκρέμ από τον Πρωτογερόπουλο. 6 δευτερόλεπτα πριν το αδειαστεί. Για Χαρατζής. 4 δευτερόλεπτα, πέρα το λέει κάποιος από τον πάγκο σου για 3. Πάρα πολύ δύσκολο, είναι άστοχο. Εγώ πρέπει να πήγε να πάρει το τρίποντο στις βολές. Υπάρχει time out που έχει χαρίσει ο Δικουλάκος. 1,6 για διαφορά 4 πόντων. Έχει κατοχή η κίνηση για να δούμε τι μπορούν να βρουν. Έχουν ένα ακόμα φάω να δώσουν ένα δύο. Τον λέτε ότι τρέχουν σε πολύ λίγο μερικό να τυπάσω. Έχουμε τις τρίες τρίποντα για μια ακόμα φορά. Διεξοδική η έρευνα που έδειξαν οι... Πέριξαν οι... Βρει κάποιο σύστημα για να θα λειτουργήσει. Ιντο. 10 δευτερόλεπτα έχουμε και φάουλ, λέει ο Καραγιώνης. Στις φορές αν τον έλεγε θα αγωνιστεί άλλο λογικά. Ιντο, για 3 από τη γωνία, είναι άστοχος ο Ιωκουβίδης και πάλι υπάρχει μάχη να βγάλει τελικό νικητή του διάβαση. Για να ζήσει τώρα τελευταίο λεπτό στην αναμέτρηση. Να βοηθείς, απέναντι στον Ιντο. Δεν πολύ ψάγει να δώσει το σκύλο ο Τελειρόπουλος. Πάλι για Χαρατζής, ωραία πάσα, είναι άστοχος όμως από τον Γερόπουλο σε επιθετικό rebound του Βορύδη. Ούτε τώρα! Χαρατζής παίρνει το επιθετικό rebound και το foul από τον Πορτοφράγκο. Την εκτελέσει δύο βολές.
Πέτρες είναι άστοχος στην πρώτη. Έστοχος στη δεύτερη. Το 3-58 πρέπει να βιαστούν πριν να βρουν σκορ και γρήγορα οποιοδήποτε τρόπο οι Kings. Ήντο, για τρεις από τη γωνία έχει βρεθεί ελεύθερος για άστοχος όμως αποσταθείς και πάλι. Καθίσει το rebound και καθίσει τώρα μια μακρινή πάσα. Ο Ρίδης κάνει μια προσποίηση, έχει κάνει βήματα. Όπως και να έχει, μπήκε ρε παράθυ, που μου διάβαζε. Όπως και να έχει, αυτά η μάτω από τους Kings. Οι Legends είναι πολύ κοντά με 5 πόντους μπροστά και θα το χειριστούν 18,8 και όμως το πολύ λίγο μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στο Ρεκαρένα, Ρεκουλάκος Δρά ως coach από τον πάγκο τώρα. Νικουβίδης στην επαναφορά. Εντάξει μια πάσα τη βρήκε στον Ίντο. Πάει μέχρι μέσα απέναντι και στον Καζί και στον Γιαγανατζή. Καζί πήρε το αμυντικό rebound και εδώ πέρα σημαίνει ότι το τέλος του παιχνιδιού δεν θα εκδηλώσουν άλλη επίθεση. Οι Legends δεν θα κυνηγήσουν άλλη άμυνα και επίθεση μαζί. Οι Kings τελικό σκορ λοιπόν 63-58, 3-0 για τους Legends. Μαζεμένα παιχνίδια μαζί. Μπορείτε να βγει MVP σήμερα με την γραμματεία. Ομαδική δουλειά, ομαδική εργασία και μια ακόμα νίκη στο τσεπάκι των Legends. Ενδεχομένως να περιπλέκει ακόμα περισσότερο τον ήδη μπλεγμένο τετραδόμινο. Κάπου εδώ πέρα κοντρολάνε τη συγκεκριμένη μετάδοση. Πολύ πολύ καλή εμφάνιση από τους Kings, οι οποίοι είχαν μόλις 7 παίκτες στη διάθεσή τους. Φαίνεται σε μια πολύ δεμένη ομάδα και με τις μεταγραφές που έκανε για τους Summer τους Legends. Κάπου εδώ πέρα θα διαρρήσει την συγκεκριμένη μετάδοση από όλους όσους συνεργάστηκαν για να έχετε αυτό το ακουστικό υλικό. Ευχές για όμορφη συνέχεια και μην ξεχνάμε πάντα οι ευχές μας στους οικείους του Παρινταμπούδη. Όλοι είμαστε συγκεκριμένοι, παραλαμβάνουμε. Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουμε κάτι τέτοιο. Παρ' όλα αυτά, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.